Τι σας έχω εδώ, Mini Cooper. Αυτό λοιπόν είναι το Α6 του χωριού μας του Λεωνίδα. Είχαμε βάλει αυτές εδώ πέρα τις πανέμορφες ζάντες, 16. Σήμερα θα δείξουμε στον κόσμο πώς πολύ πολύ εύκολα χαλάς ένα αυτοκίνητο. Πώς καταστρέφεις ένα αμάξι. Δείτε εδώ πέρα το Audi. Δείτε εδώ πέρα το Audi. Πολύ καλή ευκαιρία για να αναλύσουμε πάρα πολύ σύντομα τι ακριβώς σημαίνει το offset και τι το. Ε46, βλέπετε εδώ πέρα facelift, έχει παίξει τρελή μπαλίτσα με τα φανάρια του. Είναι απλά απαράδεκτη. Πάμε να το σηκώσουμε να βάλουμε. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα ακριβώς? Δεν έχω κάνει τίποτα, τώρα θα γίνει όλα. Ένα τέτοιο ξεκίνημα είχα κάνει και με το Seat, το Ibiza του Στέφανο, πριν καιρό. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το χώρο, καθώς δεν πολύ συνηθίζω να μπαίνω εδώ μέσα. Αλλά όπως και να έχει, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε για να βλέπουμε λεπτομέρειες από ζάντες. Γεια χαρά σε όλους, αλλαγή μου, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο βίντεο. Όπως βλέπετε έξω, έχω ένα Seat Ibiza του φίλου μας και πάμε να το γνωρίσουμε για να δούμε τι θα κάνουμε. Να το σου ύποπτο. Λέει φιλέ. Όλα καλά. Τι έχουμε? Ήθελα εδώ και την αλλαγή. Αλλαγή τι? Τι αλλαγή? Ζάντες. Ζάντες, λάστιχα και βάψιμο φρένα, ωραία. Και τι άλλο θα κάνουμε? Και αποστάτες. Και αποστάτες, ναι. Πρέπει να δηλώσω ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι το πιο μισητό μου αυτοκίνητο, να ξέρεις. Το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, αλλά δεν γουστάρω καθόλου η Ibiza, καθώς ξαναλέω ότι αυτός που το έχει φτιάξει ήταν σίγουρα μεθυσμένος. Δες εδώ πέρα το φτερό. Γιατί λοιπόν, είναι αυτή, ειδικά στην πίσω πλευρά είναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να το στήσουμε πιο ωραία, ρε. Δηλαδή, λοιπόν, σ' αφήνω για λίγο, πάω κάτω στα παιδιά, έχω ένα Toyota Corolla. Τελειώνω εκεί πέρα και επιστρέφω για να μπούμε μέσα. Τι λέει, Αλάνη μου? Καλά, ο φίλος μας ο Σάβας. Περιμένεις πόσο καιρό ζάντες? Κάνα μήνα. Έλα τώρα, εντάξει, μην τα λες αυτά. Πάμε να τις δούμε. Δείτε εδώ πέρα, σας έχω ένα πανέμορφο Corolla, το οποίο δεν είναι ακόμα πανέμορφο, Σάβα. Θα γίνει ακόμα πιο ωραίο. Έτσι πιστεύω. Σε λίγο. Για πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ζάντες. Ξεκινάμε από την ομορφιά. Εννοείται. Σου κάνει? Πάρα πολύ. Είναι αυτό που θέλεις να δεις, δηλαδή αυτό που βλέπεις τώρα είναι αυτό που θα σου άρεσε. Αυτό είναι. Για πάμε να το σηκώσουμε για να δούμε και το βάρος, καθώς θα βγάλουμε αυτήν εδώ πέρα την 15, άρα από εδώ πέρα καταλαβαίνεις ότι είναι 15 και πάμε σε 16. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι μεγαλώνουμε τον όγκο, το βάρος, την επιφάνεια τριβής ή όχι. Τι λες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις εσύ? Λοιπόν, κάτσε να τα πούμε τώρα εδώ. Έχουμε επιλέξει τη λεγόμενη JR3, η οποία είναι 16x8 και φαίνεται 8 από το βάθος της. Καθώς η συγκεκριμένη ζάντα, όσο πιο φαρδιά είναι, τόσο πιο βαθιά είναι. Πώς την είδες σαν βάρος έτσι όπως τις 20? Πολύ ελαφρύ, έτσι. Θα βγάλουμε και αυτές για να τις συγκρίνουμε. Κύριε Ανδρέα, σηκώστε το αυτοκίνητο, θέλετε. Και έχουμε επιλέξει ονειρόγυαλα ελαστικά. Τι είπαμε για τα ονειρόγυαλα ελαστικά? Τι είπαμε? Ότι είναι βροχολάστιχα, ότι είναι sport, είναι extra load, είναι range sport και extra load. 84 είναι το φορτίο και V είναι η ταχύτητα. Άρα είμαστε α στη βροχή και σε καύσιμο. Όμως εγώ παρατηρώ ένα stretch εδώ πέρα, το οποίο stretch προκύπτει από το φάρδος. Δεν θα σε κουράσω άλλο, πάμε να τις βάλουμε πάνω και θα τα πούμε όλα μόλις τα μάξι βγει έξω. Έτοιμο γι' αυτό. Μπήκε η λευκή JR3. Πραγματικά το 16 είναι το ιδανικό μέγεθος για αυτό εδώ πέρα το Toyota Corolla. Χαμηλώσαμε το αυτοκίνητο, καθώς μπαίνει μπροστά ένα δάχτυλο, ενώ πίσω μπαίνουν δύο και κάτι. Μόλις βγει έξω και κάνει τη δοκιμαστική του βόλτα, θα δείξει. Για πες, σου άρεσε? Δεν έχω λόγια. Έλα, αυτά τα λόγια. Λόγια, γιατί τα κάνετε πρόβα όλοι σπίτι? Γιατί τα κάνετε πρόβα όλοι σπίτι? Λοιπόν, βγάλτε έξω να δούμε στον ήλιο. Τώρα πρέπει να πάει για μια σύντομη βόλτα, να κάτσουν να ρωτήσει, να δούμε ακριβώς τι χρειάζεται, καθώς μπήκε ρυθμιζόμενη και να γίνει ευθυγράμμιση, καθώς χαμήλωσε, άρα έχει αλλάξει η σύγκληση. Πάμε να το βγάλουμε έξω και να βάλουμε μέσα το Seat Ibiza. Δείτε εδώ το άρμα. Μαύρο με λευκή απόχρωση, κόκκινες λεπτομέρειες στα μπουλόνια και δείτε εδώ, αρκετά χαμηλό, αρκετά JDM και φύγαμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Τι σας έχω εδώ, Mini Cooper, όσοι το θυμάστε, είχαμε βάλει JR18 στο φτερό. Και πάμε τώρα να βάλουμε μέσα το Seat Ibiza, στο οποίο θα μπουν 17 ζάντες, έχει ένα στοιχειώδη χαμήλωμα. Θα βάψουμε τα φρένα και πίσω αυτά τα αμάξια, γενικά να ξέρετε ότι πίσω είναι πάρα πολύ στενά. Όταν λέω ότι ο κατασκευαστής που τα έφτιαξε ήταν σουρωμένος και το βράδυ, το εννοώ. Μαύρη μαυρίλα. Γέλα να μας δείξεις τι θα κάνουμε.
Τουλάχιστον εσύ πιστεύω να έρθεις διαβασμένος. Για πάμε εδώ, για πάμε εδώ. Τι έχουμε διαλέξει? Έχουμε διαλέξει GR11. GR11, σκληρός. Πολύ φορσάς. Εσύ όντως πρέπει να έχεις έρθει διαβασμένος, έτσι. Σίγουρα. Glossy Black λοιπόν η απόχρωση, GR11. Και τι έχουμε βάλει από ελαστικό? Έχεις κάνει μικρό stretch, έχεις βάλει και Royal. Μικρό stretch εννοείς αυτό? Μικρό προφίλ ή stretch? Τι είναι το προφίλ και τι είναι το stretch? Το stress είναι το πόσο κάνει εδώ σαν καμπύλη. Η καμπύλη, πολύ σωστά. Και το προφίλ είναι η απόσταση, ας πούμε, το τέλος του λάστιχου με τη ζάντα. Αυτό εδώ πέρα, ρε παιδί μου, είναι το προφίλ μπακάλι. Για το stretch είναι αυτό εδώ πέρα. Πώς πετύχαμε το stretch? Έβαλε σε κινηρό για σε πάω στα σως. Λοιπόν, για να πετύχεις ένα stretch πρέπει να βάλεις φαρδύτερη ζάντα από ό,τι δέχεται το ελαστικό. Ναι. Για να μπορείς να πετύχεις το stretch. Έτσι, εμείς τι κάνουμε, φέρνουμε τη ζάντα φτερό και λίγο πιο έξω, με αποτέλεσμα το πέλμα, δηλαδή η γωνία του πέλματος, βλέπεις εδώ πέρα τη διαφορά. Ναι. Αυτό δηλαδή να είναι στο φτερό και αυτό να πατάει μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα πάμε να το σηκώσουμε, να τις βάλουμε πάνω. Πριν τις βάλουμε όμως, βάφουμε φρένα. Πιστοποίηση από εδώ και στο εξής. Όσοι βλέπετε αυτό το αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε από πού έχει περάσει. Δείτε εδώ πέρα. Δύο φίλοι από παλιά. Πρώτο φίλο μας ο Δημήτρης, είχαμε βάλει GR18. Τώρα ο Σάββας μπήκε ανάρτηση, χαμήλωσε αρκετά. Έχει έρθει στο φτερό. Και δείτε εδώ. Έγινε στη γράμμη, το δοκιμάστηκαν όλα και είμαστε καταπληκτικά. Λοιπόν, σε περιμένω για καφεδάκι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε. Τα λέμε, φίλε. Τα λέμε. Γεια σας, γεια σας. Πάρα πολύ ωραία. Κάπου εδώ πρέπει να πάμε μέσα για να δούμε τι έχει παίξει με τα φρένα. Για πες εδώ, τι έχουμε. Είναι. Τι έχουμε παίξει εδώ, χρυσό. Είναι θεϊκό και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Δεν έχουμε τελειώσει. Περιμένεις να μπει ζαντά. Γενικά να ξέρεις, αυτή εδώ πέρα η επιλογή του χρώματος είναι πολύ αρχηγική. Γιατί έχουμε επιλέξει μαύρο, μαύρη ζάντα. Λες εδώ και στον ήλιο, έτσι. Κλασικό το κόκκινο, τι διαφορά. Έχουμε παίξει βάση, χρώμα, βερνίκι και τώρα περιμένουμε να στεγνώσει. Βάζουμε προστάτες πίσω, βάζουμε τις ζαντούλες μας και είμαστε έτοιμοι. Ανυπομονείς. Πάρα πολύ. Εγώ να δεις που το έχω δει 1.000.000 φορές. GR11. Για πες. Δεν υπάρχουν λόγια, έτσι. Για βγάλω το έξω να το δούμε, έτσι σκονισμένο που είναι Total Black. Δείτε, παιδιά μου, βάλαμε πίσω αποστάτη. Total Black, έχουμε βάψει και τα φρένα. Χρυσαφή, έχει έρθει ακριβώς στο φτερό, σε αυτό εδώ πέρα το τρακαρισμένο από το εργοστάσιο αυτοκίνητο. Δείτε εδώ, Total Black. Τώρα γενικά το μαύρο, δεν είμαι πολύ υπέρ του μαύρου, αλήθεια είναι, τη λέω κι εγώ. Αλλά έχει κάτσει ακριβώς όπως το θέλαμε, έχει έρθει στο φτερό και ο αποστάτης πίσω αλλά και η ζάντα κατευθείαν. Είναι πιο φαρδιά από αυτή που θα επιτρέπει ο κατασκευαστής. Όμως έχουμε έρθει ακριβώς εκεί που το θέλαμε. Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα για να συνεχίσουμε το πρόγραμμα για σήμερα. Εντάξει. Παρατηρήσεις. Τι παρατηρήσεις? Περιμένω παρατηρήσεις. Θεϊκό απλά, δεν έχει πάμα. Δεν έχει θεϊκό, ρε φίλε. Βρες κάτι, βρες μια ατέλεια. Βρες κάτι, ρε παιδί μου. Μπορώ να βρω κάτι, ναι. Κάτι που να λέω και εγώ, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να το διορθώσουμε. Τι για πες. Πείτε μου μαζί, τα περίεργα εδώ. Πιο κάτω δεν υπάρχει. Αυτά τώρα, ρε. Γιατί, ρε σε, γιατί. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο φτερό όπως το είχα πει. Δε εδώ, μην τα ξαναλέμε. Το stretch είναι ιδανικό. Δεν είναι δηλαδή αυτό το επικίνδυνο που λένε πολλοί. Α, stretch, επικίνδυνο και τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να διαβάζει δρόμο ούτε να ψαρεύει, γιατί και δεν στρετσάρουμε πολύ. Αλλά και το 2540 είναι κατάλληλο για αυτό εδώ πέρα το βάρος και το στήσουμε γενικά το αυτοκίνητο, καθώς φοράς και μπλιστάιν. Χαρά στο κουράγιο σου με την μπλιστάιν. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα πρέπει να σε υποχαιρετήσω. Χαίρομαι που σ' άρεσε το αποτέλεσμα, τα φρένα. Ευχαριστώ για όλα. Και τώρα, όποτε περάσει από εδώ πέρα το δρόμο για κάνα μπανάκι, εννοείται. Θα περάσει να μα δει. Το project του φίλου. Μην το ξεχνάμε. Αυτά θα τα αφήσουμε για μετά. Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα, παιδιά, που σα είδα. Να είστε όλοι πάντα καλά. Εμείς συνεχίζουμε. Άντανεστη! Ο φίλος μου Ανέστης από την όμορφη Βέρεια. Έλα εδώ. Ε46, βλέπετε εδώ πέρα facelift. Έχει παίξει τρελή μπαλίτσα με τα φανάρια του. Και ήρθε η ώρα για ζάντες. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Αλάνι μου, μπες μέσα γρήγορα. Σήμερα θα δείξουμε στον κόσμο πώς πολύ εύκολα χαλάς ένα αυτοκίνητο. Πώς καταστρέφεις ένα αμάξι με ζάντες, με φτερά, με το οτιδήποτε. Δείτε το πόσο χαμηλό είναι. Και το αίτημα του φίλου μας είναι ότι θέλω το αυτοκίνητο να είναι μπαούλο. Όσο πιο μπαούλο γίνεται. Πώς εμείς κάνουμε ένα αμάξι μπαούλο? Ή πατώντας τα φτερά προς τα έξω,
βάζοντας φαρδιές ζάντες ή πατώντας τα φτερά προς τα μέσα. Και όσο λοιπόν ο φίλος μας ο Ανέστης μπαίνει μέσα για να ξεκινήσει το έργο του, πάμε να σας δείξω πώς κάνεις μπαούλο ένα αυτοκίνητο. Δείτε εδώ πέρα το Audi. Δείτε εδώ πέρα το Audi. Εδώ λοιπόν, παιδιά μου, είπα να δοκιμάσω λίγο την κατάσταση. Είπα να λήξω λίγο παραπάνω το φτερό από εδώ και να το πιέσω λίγο πιο μέσα εδώ πέρα, ούτως ώστε το φανάρι να δείχνει ακόμα πιο slim, πιο μικρό, ρε παιδί μου, βλέπετε. Φυσικά έχω βγάλει το προφλεκτέρα για περισσότερο φορτίο. Τι να πω τώρα εγώ. Τι να πω τώρα εγώ. Γι' αυτό λένε τα Hilux δεν παθαίνουν τίποτα. Δείτε εδώ πέρα το κομματάκι που λείπει. Και δείτε και πέρα τα κομματάκια που λείπουν. Μετά πολλά βγήκε αυτό εδώ πέρα το αυτοκίνητο έξω και ήρθε και ακούμπησε εδώ πέρα ακριβώς. Για καλή μας τύχη, έσπασε μόνο το φανάρι και στράβωσε μόνο το φτερό. Το καπό, καθώς και ο προφυλακτήρας, δεν πάθαινε τίποτα και ήρθε κάπως βολικά. Τώρα θα μου πείτε, μα πώς, δεν πρόσεχε, παιδιά μου. Αυτό που είδατε μόλις το έκανα εγώ μόνος μου, χωρίς βοήθεια, τίποτα. Μόνος μου πήγα, πήρα το αμάξι του φίλου εδώ πέρα. Λέω θα βγω έξω, πάω να χτυπήσω το αμάξι και έγινε πένα. Βγάλαμε αυτές εδώ πέρα τις ζάντες για να βάλουμε αυτές εδώ. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι το offset και τι το βάθος. Βλέπουμε λοιπόν την JR11, η οποία είναι σε Hyper Grey. Έτυχε ρε παιδί μου, οι δύο αυτές είναι για το φίλο Ανέστη και άλλη είναι για ένα άλλο πεζό, το οποίο θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Τώρα όμως τι έχουμε. Αυτή εδώ πέρα η ζάντα έχει offset 20. Αυτή έχει offset 22 και αυτή έχει offset 22. Τι γίνεται όμως τώρα, τι παρατηρείτε. Έχουν πάνω κάτω ίδιο offset, δηλαδή το πόσο μέσα ή πόσο έξω πατάει κάθε ζάντα. Όμως αυτή εδώ πέρα είναι 8,5, αυτή εδώ πέρα είναι 9,5 και αυτή εδώ πέρα είναι 10,5. Τρελό, εννοείται πως είναι τρελό. Έχουμε 2,25-40, 2,25-35 και 2,45-35. Και παρατηρείτε ότι ενώ είναι ίδια ζάντα, αλλάζει πάρα πολύ στο βάθος. Επομένως, κάπου εδώ πέρα μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν παίζει τόσο ρόλο σε aftermarket το offset, το πόσο μέσα ή πόσο έξω θα κάτσουν, αλλά παίζει ρόλο το καλούπι. Η 10,5 έχει πολύ περισσότερο βάθος, η 9,5 έχει λίγο λιγότερο από τη 10,5, αλλά εξακολουθεί να έχει πολύ ωραίο βάθος, και η 8,5 δεν έχει σχεδόν τίποτα. Ελπίζω να τα πω πάρα πολύ απλά και να τα καταλάβετε, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο μου το ρωτάτε βασικά πάρα πολύ. Θέλω να είναι στο φτερό, θέλω να είναι έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Δεν είναι πάντα τόσο κατανοητό και εύκολο. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να το καταλάβετε. Τώρα εγώ πρέπει να δω τι θα κάνω με αυτό εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπω, θέλει απλά ένα φανάρι και ένα φτερό. Τώρα θα με ρωτήσετε κάτω αν στεναχωρήθηκα για αυτό που συνέβη. Παιδιά μου, ευτυχώς δεν έπαθε κανένας τίποτα. Αυτό είναι και το πιο βασικό. Δεν έχει να κάνει. Αυτά είναι λαμαρίνες. Όλα αυτά λύνονται, να ξέρετε. Το αν στεναχωρήθηκα στη μία, ναι, σίγουρα στεναχωρήθηκα. Το έκανα και εγώ μόνος μου. Επομένως, έχω να τραβάω τα μαλλιά μου. Όμως, εδώ είμαστε, καλά να είμαστε και δεν έγινε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Θα το φτιάξουμε πάρα πολύ σύντομα και πάρα πολύ σύντομα θα το δείτε στην έκθεση και σε όλες τις εκθέσεις που έχουμε να πάμε από εδώ και πέρα. Πάμε να σηκώσουμε το βιβλίο, να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και να δούμε τις όποιες λεπτομέρειες πρέπει να γνωρίζετε. Εντάξει, το έβγαλες φωτογραφίες. Πώς το είδες? Έχω βάλει από τη μία πλευρά τις ζάντες για να μπορέσεις να καταλάβεις τη διαφορά του πριν, που η ζάντα δεν είχε offset, δεν είχε φάρντος και δεν είναι στο φτερό, με τη διαφορά του μετά, που η ζάντα είναι ήδη έξω από το αυτοκίνητο. Για πες. Πάτωμα. Πάτωμα είναι από την ανάρτηση, βρε. Από τη ζάντα, τι κάνουμε. Η ζάντα είναι εκεί πάνω. Η επιλογή ήταν καθαρά δική σου. Επομένως, αυτό θέλω να το δηλώσεις δημόσια, ότι εγώ δεν συνεννούσα σε αυτό εδώ. Όχι. Πες, ήρθα επιλογή και το διάλεξα μόνος μου. Μόνος μου το διάλεξα. Έτσι. Μέλος. Αυτό ακριβώς. Άρα τώρα έχουμε βάλει 9,5 μπροστά και 10,5 πίσω. Τι έχουμε πετύχει με αυτό? Αρκετό στρες και μπροστά, αλλά και πίσω, με αποτέλεσμα η ρόδα να βγαίνει αρκετά έξω. Όπως και πίσω. Όμως τα BMW δεν μασάνε, πατάμε φτερά, στρετσάρουμε λίγο, καμπερώνουμε λίγο και είμαστε τέλεια. Πώς το είδες? Πολύ ωραίο. Είναι τέλειο. Γενικά το Hyper Grey, το μολυβί δηλαδή, ταιριάζει πάρα πολύ στο μαύρο. Πρακτικά, να ξέρεις, είναι ακριβώς το ανάποδο από αυτό που έχω κάνει εγώ στα Maximum. Δηλαδή, έχω μολυβί αυτοκίνητο και έχω μαύρη ζάντα. Είδες? Έτσι. Στα χνάρια μου, στα χνάρια μου. Έχει γίνει πάρα πολύ καλό. Τώρα εμείς πρέπει να σηκώσουμε το αυτοκίνητο, να ανοίξουμε τα φτερά όσο γίνεται, να ρυθμίσουμε κάμπερ και να πειράξουμε και λίγο την ανάρτηση, ούτως ώστε να έχει μικρότερη διαδρομή για να μην βρίσκει στα φτερά
και να μπορεί το αυτοκίνητο να είναι πλήρως λειτουργικό, όχι για ταξίδι στα Ιμαλάια, αλλά να μπορεί τουλάχιστον να πάει στο χωριό, ρε παιδί, μια βόλτα με την οικογένεια. Σας αφήνω για λίγο, πάνω το ετοιμάσω και στο βγάζω έξω να το δείτε πανέτοιμο. Αχ, τι ωραίος ο ήλιος, τι ωραίος ο ήλιος, και εμείς εδώ καθόμαστε και κοιτάμε τα καλά. Τουλάχιστον έφυγε το μάτι, ρε παιδί μου, έφυγε το μάτι, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Έχουμε τελειώσει με το BMW το X46 και ήρθε η ώρα να σας το δείξουμε. Έχουμε ανοίξει τα φτερά, έχουν μπει οι ζάντες, έχουν ρυθμιστεί αναρτήσεις. Ανέστη, έλα πίσω, έλα πίσω. Και πιστεύω πως θα σας αρέσει και εσάς τόσο όσο άρεσε το φίλο Ανέστη. Για πάμε να το δούμε λίγο. Έρχεται πίσω το αμάξι και εννοείται πως θα γίνει δοκιμή. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Δείτε εδώ, τώρα που έχει κάτσει, βλέπουμε το πέλμα ότι είναι μέσα, βγαίνει το πλαϊνό και η ζάτα μας είναι έξω. Δεν έχουμε δώσει καθόλου cover, καθώς το πέλμα μας είναι λίγο γκαζάκιας. Και τώρα έρθει η ώρα να δούμε αν το 10,5 και το 9,5 μπροστά είναι τόσο λειτουργικό. Για έλα πίσω, το χαμηλώσαμε και ακόμα λίγο και βγαίνει όριο. Πάμε να το κάνουμε κάποιες δοκιμές και επιστρέφουμε πίσω για να σας πούμε τα νέα μας. Λοιπόν, πάμε μια ανακεφαλαίωση. Πολύ σύντομα θα σας βγάλω πάλι στη φόρα και το καρτ. Αφήνουμε τα χάλια μας λίγο στην άκρη. Ο προφυλακτήρας από το auto, ότι έμεινε δηλαδή, καθώς βλέπετε ότι έχει σπάσει και το πέρασε ένα σημείο, πρέπει να τα μαζέψουμε. Και πάμε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε το Peugeot 207 του φίλου μας του Κώστα, ο οποίος είχε έρθει πριν κάποιες μέρες. Βάλαμε εφεδρικές άντρες γιατί πούλησε τις δικές του. Και ήρθε η ώρα να πάμε κοντά στο χρώμα, όμως να βάλουμε κάτι φαρδί. Πριν από λίγο είδατε ένα BMW και εκεί πέρα κάναμε μια σύγκριση, μια ταύτιση, δηλαδή με κάποιες 8,5, 9,5 και 10,5. Οι 9,5 και 10,5 μπήκαν στο BMW και τώρα έχει μείνει 8,5 να μπει πάνω εδώ. Πριν λίγο καιρό είχαμε βάλει σε ένα ίδιο αυτοκίνητο τις ίδιες σε μαύρες, όμως είχαμε επιλέξει 2,25, 35, 18 προφίλ ελαστικού. Τώρα θα διαλέξουμε 2,25, 40, 18, είναι μεγαλύτερο από το εργοστασιακό, καθώς το εργοστασιακό είναι 2,15, 40. Και θα αλλάξουμε λίγο το offset, καθώς στο προηγούμενο παίξαμε με μεγαλύτερο offset, δηλαδή ήταν η ζάτα πιο μέσα και βάλαμε αποστάτες και επειδή στρετσάραμε βγήκαν λίγο πιο έξω. Τώρα αυτές η προϋπόθεση είναι να μπουν χωρίς τη χρυσή αποστάτη, θα το δούμε όμως αυτό και η λογική είναι ότι δεν θα βγουν τόσο έξω όσο στο λευκό, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, όσο στο λευκό θα κάτσουν λίγο πιο μέσα, όμως θα έχουμε λιγότερο stretch. Πολύ βασικό για να μην χτυπάει τα μάξι, όμως το κάνει λίγο πιο συμμαζεμένο. Πάμε να το σηκώσουμε για να δούμε τι θα κάνουμε και σήμερα. Κώστα, πώς το είδες? Ωραίο, φίλε. Έτοιμο? Έτοιμο. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Και Αλέξανδρε, κατεβάσαμε στο αυτοκίνητο. Μπροστά έχει μπει ζάτα χωρίς τη χρήση αποστάτη. Και αυτό γιατί τα πεζό γενικά μπροστά δεν χρειάζονται πάρα πολλά. Και πίσω έχουμε βάλει 1,5 πόντο για να συμπληρώσουμε τη διαφορά που έχουν αυτά εδώ πέρα τα αυτοκίνητα. Το Hyper Grey έχει δείξει τέλεια πάνω σε αυτό πέρα το κόκκινο. Και φυσικά αυτό εδώ πέρα το Carbon συμπληρώνει όλη την κατάσταση. Φίλε, Κώστα, να δούμε λίγο το μοτέρ. Να το δούμε. Πριν το βγάλουμε έξω και πες μας λίγο πόσα άλογα δηλώνεις. Δεν τα λέμε αυτά. Δεν τα λέμε. Αντάξει, λοιπόν, θα το δει ο κόσμος και θα μας πει κάτω στα σχόλια. Πείτε μας λοιπόν πόσα άλογα μπορεί να είναι αυτό εδώ πέρα το μοτέρ. Κώστα, τι έχουμε εδώ? Το turbo είναι turbo system, είναι σαν Garrett 2867. Αχα. Gen 2. Και βλέπω εδώ πέρα και τις 40 σκάσες. External. Mm-hmm. Μεθανόλες. Α, τόσο καλά. Δηλαδή έχουμε στην ουσία μια Garrett, έχουμε το external το οποίο σε βολεύει εκεί πάνω. Περισσότεροι το έχουν κάτω, ρε παιδί μου. Στο θέση για να. Ναι, ναι, ναι. Είναι το external. Σε βολεύει εκεί πέρα που είναι. Ε? Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει κάτι με το external, αλλά εδώ είναι σκάστρα. Το external είναι από εδώ. Αν έρθει από εδώ να το δει, μέσα, ίσα που φαίνεται δηλαδή. Δεν πρόκειται να φανεί εδώ πέρα, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να το βγάλουμε στο δρόμο, να το βάλουμε βασικά στον ήλιο να το δούμε και να δούμε αν ακουμπάμε πίσω. Καθώς πιστεύω ότι είμαστε αρκετά οριακά. Για πάμε να βγούμε έξω. Φαντάσου τώρα να πετύχει αυτό εδώ πέρα το πεζό στο δρόμο με τα turbo και τα σχετικά που είδατε. Και να νομίζω ότι έχεις αυτοκίνητο και να σε περάσει σαν σταματημένο. Πολύ ωραίος ο φίλος, πολύ καθαρό το αυτοκίνητο, πολύ προσεγμένη δουλειά. Πολλά, πολλά μπράβο. Όσο εμείς πάμε να κάνουμε το δοκιμή μας, πάμε να βάλουμε μέσα
ένα Audi A6, το οποίο το είχαμε βάλει ζάντες σε προηγούμενα επεισόδια και ήρθε η ώρα τώρα για να το ολοκληρώσουμε, δηλαδή χαμήλωμα. Αυτό λοιπόν είναι το A6 του χωριού μας του Λεωνίδα από την όμορφη Κοζάνη. Είχαμε βάλει αυτές εδώ πέρα τις πανέμορφες ζάντες, 19,8,5 όχι πολυφαρδιές, καθώς το αυτοκίνητο είναι αρκετά βαρύ. Και ήρθε η ώρα τώρα να μαζέψουμε όλη αυτή εδώ πέρα την κατάσταση, η οποία σε ένα τέτοιο σασί μαζί με αυτή εδώ πέρα τη ζάντα είναι απλά απαράδεκτη. Πάμε να το σηκώσουμε να βάλουμε λατήρα χαμηλώματος σε ρωσιστική ζάντα. Έχω πει πολλές φορές ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό, όμως ο φίλος μας επέλεξε να έχει αυτό το παρ πρώτα και μετά να πάμε σε ανάρτηση, καθώς αυτή που ήδη φοράει είναι μανίσια αλλά είναι καινούργια ακόμα. Θα το δούμε. Επομένως, έχω τον ενημερώσει ότι μόλις αρχίσει να κοπανάει, πρέπει να βάλουμε κάτι το οποίο θα αντέχει το χαμήλωμα. Πάμε να το σηκώσουμε και βλέπουμε. Πριν το σηκώσουμε, πάμε λίγο μπακάλικα. 4 δάχτυλα μπροστά, βλέπετε. Και πίσω είμαστε 4 και παίζει. 4 ακόμα κάτι. Και έχω παρατηρήσει ότι πίσω οι ζάντες έχουν αρκετά θετικό κάμπερ. Φυσικά στα Audi αυτό εδώ πέρα ρυθμίζεται. Πάμε να το σηκώσουμε και να δούμε αν τα 4 δάχτυλα θα γίνουν τουλάχιστον 2. Παιδάκια, θα χρειαστούμε λίγο τα κιλά σας. Τα κιλά μας. Τα αλάνια μας εδώ πέρα. Όχι τον αριθμό. Όλη τη μάζα θα χρειαστούμε. Πάμε να μπούμε μέσα στο πεζό για να δοκιμάσουμε τι παίζει. Πάμε τώρα να κάνουμε μια σύντομη βόλτα για να δούμε αν ακουμπάμε πίσω τα φτερά ή τα μπροστά τα φτερά. Γιατί για να πει τα μάτια είναι χαμηλωμένο και έχουμε βάλει μεγαλύτερη διάσταση ελαστικών για να έχουμε το προφίλ γενικά. Πάμε να δούμε πώς θα είναι στη χειρότερη περίπτωση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πάει στο δρόμο ο φίλος μας και συναντάει 4 όμορφα κορίτσια. 5 άτομα χωρά τα μάξι. Για να δούμε τώρα αυτά τα όμορφα κορίτσια που βάλαμε μέσα, αν θα έχουμε πρόβλημα γενικά. Τώρα με 3 άτομα είμαστε οριακά. Πάμε να το προπατήσουμε λίγο και επιστρέφουμε στο μαγαζί να δούμε τι κάνουμε. Τέλειωσε και αυτό. Έχει μπει και η πιστοποίηση. Η παρατηρήση είναι ότι η θέση μας ξύνει. Τι έχει κάνει. Δείτε εδώ. Τι είναι αυτό! Δείτε εδώ πέρα τα παιδιά από το χωριό! Τρίκαλα 1-0 και με 3 άτομα μέσα! 4! Πω! Για πάμε άλλη μία! 4 άτομα μέσα σε αυτό εδώ πέρα το εργαλείο, το οποίο είναι και πετρέλαιο, έτσι! Πρόσεχε τα μάξια μου, έτσι, πρόσεχε τα! Νάτος ο πετρέλαιος! Πίτα κάτω, D2, πού στα αλάνια μου εσείς. Κατεβείτε να σας δω. Αυτά λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Είχαμε βάλει D2 στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο και ήρθε να μας πει ένα γεια. Κώστα, ακουμπάμε λιγάκι εδώ πέρα, επομένως αποστάτες. Ναι. Αποστάτες από 1,5, θα το πάμε 12 χιλιοστά, 3 χιλιοστά μέσα. Τα έχουμε παραγγείλει ήδη, έχει μαζέψει και θα το βγάλουμε λίγο ακόμα μπροστά και θα είμαστε τέλεια. Να, αυτά είναι τα ωραία, ρε παιδί μου, αυτά είναι τα ωραία. Ήρθαν τα παιδιά από τα Τρίκαλα να μας δούνε. Πέρασαν να πούνε ένα γεια βασικά και πάμε να τους δούμε, θα τους θυμηθούμε λίγο. Τρικαλινό το φίλο. Έτσι, μόνο μπεμβέ. Έτοιμο και αυτό. Από τα 4 δάχτυλα είμαστε ήδη στα 3 για μπροστά και στα 3 και κάτι για πίσω. Και φυσικά αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι μόλις βγει έξω δουλεύει λίγο ακόμα. Τώρα εμείς αυτό που μένει να κάνουμε είναι να το κάνουμε μια δοκιμαστική βόλτα, να κάτσουν οι ανατήσεις. Η ζάντα από την προηγούμενη φορά έχει έρθει ακριβώς στο φτερό.
Έκατσε πάρα πάρα πολύ ωραία και για πες. Τώρα θέλει αυτό που λες λίγο μια βόλτα να χαμηλώσει κι άλλο. Θέλει ρε παιδί μου, θέλει αυτή εδώ πέρα τη βολτούλα για να κάτσει κι άλλο καθώς ακόμα είναι θερμασμένο από τη ράμπα. Άρα μετράμε 3 μπροστά και 3 και κάτι πίσω και θα δεις ότι μόλις έρθει η ώρα μετά τη βόλτα και την ευθυγράμμιση θα δούμε ότι θα είναι 2-2,5, θα είναι κάτι λιγότερο σίγουρα. Πραγματικά το αποτέλεσμα φάνηκε ήδη. Μπες μέσα, βάλε μπρος και φύγαμε για βόλτα. Εννοείται πως δεν μπορούσα να το χαλάσω το χατήρι να βάψουμε τα φρένα ρε παιδί μου, τα κάναμε και ένα κοκκινάκι έτσι να σεταριστούν, βάψαμε και τους δίσκους, έχουν μπει τα βερνίκια μας και ήρθε η ώρα τώρα να το βγάλουμε έξω. Για πάμε να το δούμε σε αυτό το πανέμορφο ήλιο. Αχ, μαζέψαμε για τα κομμάτια μας εδώ πέρα από το Audi. Τι να πω, καμιά φορά συμβαίνουν αυτά, ξαναλέω ότι ό,τι και να είναι, σίδερα είναι και φτιάχνονται, εμείς να είμαστε καλά. Δείτε εδώ τι σας έχω. Για μέτρα το. Τώρα που έγινε και η βόλτα. Για μέτρα το. Μέτρα να δούμε. Τρία δικά σου. Ναι. Δύο και κάτι δικά μου, βλέπεις. Ναι. Δύο και κάτι. Έχει. Και βγήκαμε με τρία δάχτυλα και μια απλή βόλτα. Και πίσω είμαστε ακριβώς δύο και κάτι. Είδες. Ξεκινήσαμε με τέσσερα, βγήκαμε με τρία και καταλήξαμε σε δύο. Και τώρα βλέπεις αυτό που λέω στους περισσότερους. Το αυτοκίνητο αυτό, ναι, μεν φορά λαδιέρα χαμηλώματος, δεν θεωρείται τάπα κάτω. Γιατί. Ο λόγος είναι απλός. Βλέπεις, ξεκινάς με τρία δάχτυλα, ναι, ανεβαίνεις και καταλήγεις τα τρία σφινοτά. Δύο. Και ξανά τρία. Αυτό θεωρείται χαμηλωμένο. Βλέπεις, ναι, είναι αρμονικό αυτή η πλευρά, με αυτή εδώ πέρα την πλευρά, είναι τελείως αρμονικό. Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα και να μπούμε για ευθυγράμμιση. Οχ, για να δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Δείτε εδώ πέρα τι ωραία μέρα. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το φίλο μας τον Χρήστο από την Αταλάντη, νομός Θεότιδας, λίγο κάτω από τη Λαμία, γύρω στα 90 με 100 χιλιόμετρα από τη Λαμία. Ήρθε εδώ πέρα για να βάλουμε ανάρτηση ρυθμιζόμενη στο W211, καθώς το χειμεράκι είπε και θέλει να το χαμηλώσει όπου και που πρέπει. Δείτε εδώ. Θα το βάλουμε, θα το σηκώσουμε και σε λίγο θα γνωρίσουμε το φίλο μας τον Παλαβό. Το Χρήστο. Έλα μέσα. Λίγο εκεί. Φυσικά, Mercedes δεν είναι ποντικός. Πού να ξέρει από ράμπες. Έλα ακόμα λίγο. Είσαι τέλεια. Δείτε εδώ, λοιπόν. Πάμε να το πούμε μια καλημέρα και πάμε να ξεκινήσουμε. Χρήστο. Καλημέρα. Αυτός εδώ ο παλαβός μας τύπος. Ταξίδεψε τόσο δρόμο για να έρθει να βάλουμε ανάρτηση. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα ακριβώς? Δεν έχω κάνει τίποτα, τώρα θα γίνει όλα. Άμπραβο. Ναι. Μέχρι να σηκώσω εγώ και να δω τα τερτύπια σου εδώ πέρα και να αρχίσω να τα λέω στον κόσμο. Δεν έχω κάνει τίποτα, λέει, και ήρθε εδώ πέρα, σου λέει, βάλουμε ανάρτηση, να δοκιμάσουμε ζάτες, να κάνουμε χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πάμε λίγο να δούμε. Δύο και κάτι δάχτυλα μπροστά και ένα και κάτι πίσω. Αυτό σίγουρα είναι πρόβλημα και κάπως πρέπει να το λύσουμε. Τέλειωσε και αυτό. Πάει έτοιμο να οργώσει τους δρόμους της Φθιώτιδας. Αταλάντη ο Παλαβός, Αταλάντη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε βάλει την ανάρτηση της Z2, φυσικά δεν δείξαμε λεπτομέρειες, έχουμε δείξει πολλές φορές. Έχουμε χαμηλώσει τα μάξι λίγο λιγότερο από αυτό που ήρθε, όμως αυτό που ποντάραμε ήταν η άνεση. Άρα, με μια D2 κάνεις παπάδες, η αλήθεια είναι, καθώς τη ρυθμίζεις ακριβώς όπως θες. Δεν είναι μια τυχαία ανάρτηση, πιστέψτε με, δεν είναι κινησιά. Δεν το λέω αυτό επειδή με πληρώνουν, αλλά επειδή την έχω δουλέψει, τη φορώ και εγώ στο αυτοκίνητό μου και είμαι υπερευχαριστημένος. Όσοι δεν ξέρετε, μπορείτε να την ψάξετε. Όσοι τη θέλετε, μπορείτε να τη βρείτε στο www.bulakispavlaprojects.com. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα μπορείς να κερδίσεις και το αυτοκίνητο. Όπως εδώ, ας πούμε, ο φίλος μας έχει πάρει την ανάρτηση η οποία έχει ένα αλφα ποσό. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί και για κάθε μία συμμετοχή. Άρα, αν παράδειγμα αυτή η ανάρτηση βλέπετε μέσα στο shop ότι έχει 1000 ευρώ, 1200 ευρώ, ο φίλος μας μόλις τώρα κέρδισε 1000 συμμετοχές ή αντίστοιχα 1200 συμμετοχές για να κερδίσετε το BMW Project. Σκέψτε το λίγο. Σκέψτε ότι μπορείς να βάλεις ζάντες λάστιχα και να φύγεις από εδώ με ένα έτοιμο αυτοκίνητο το οποίο θα σχετίζεται με την πίστα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα χάλια μας εδώ. Όπως θυμάστε πολύ, είχα τρακάρει το Audi πριν από λίγες μέρες. Αλλάξαμε ένα φτερό, ένα φανάρι, τώρα προσαρμόζουμε και τη βάση
και απλά πρέπει να τα στήσουμε όλα από την αρχή. Με την ευκαιρία, εγώ δεν έχασα την ευκαιρία φυσικά να αλλάξω και ζάντες, ώστε να περάσουμε το καλοκαίρι μας λίγο πιο σένι. Για πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει.